συναγωνίστρες και συναγωνιστές, με αίσθημα εθνικής ευθύνης σας καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου. Είναι βαθιά η πεποίθησή μου ότι σήμερα έχουμε εθνική και κομματική υποχρέωση να συγκρατήσουμε την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία, αλλά και το μέλλον του τόπου μας. Όλοι αντιλαμβανόμαστε το κωδικό σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Στη διάσκεψη για την Κύπρο στη Γενέβη, είχαμε στη συζήτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, στη κρίσιμη μάχη για να απαλλαγούμε από το σύστημα εγγυήσεων που κουβαλούμε από το 1960 και που τόσα κακά έγινε στην Κύπρο με την επίκρισή του. Στη Γενέβη κατατέθηκαν οι χάρτες για να ξεκινήσει η συζήτηση του εδαφικού. Ανασκοπήθηκαν ακόμη όλα τα κεφάλαια και σημειώθηκαν οι κρίσιμες εκκρεμότητες που απομένουν μέχρι να συγχωρηθούν. Είμαστε σε μια διαδικασία που μπορεί να φέρει το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Με την Τουρκία επιτέλους στο τραπέζι αγωνιζόμαστε να απελευθερώσουμε τον τόπο μας από την κατοχή. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Οι προθέσεις της Τουρκίας δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Μπορούμε όμως να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για την δική μας θέληση και αποφασιστικότητα. Ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να φτάσουμε στην ευλογημένη ώρα της επανένωσης του τόπου μας. Και αν δεν το πετύχουμε, να είναι σε όλο τον κόσμο σαφές ότι την ευθύνη θα φέρει ακεραία την Τουρκία. Σε αυτή την εθνική αποστολή έχουμε ακόμα μια φορά την Ελλάδα δίπλα μας. Ήταν πάντοτε η Ελλάδα το κύριο στήριγμα του αγώνα μας. Το βλέπουμε ακόμα μια φορά στην πράξη. Και θέλω από το βήμα του Ανωτάτου Συμβουλίου να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη της παράταξης τόσο στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και την αντιπολίτευση και τον ελληνικό λαό στο σύνολό του για την γνήσια και ειλικρινή στήριξη του Κυπριακού Ελληνικού. Σε αυτή την αποστολή έχουμε δίπλα μας όλους τους Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που οραματίζονται μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή Κύπρο. Μια χώρα κανονική που θα εξασφαλίζει στέρεα το παρόν και το μέλλον τους. Σε αυτή όμως την εθνική αποστολή χρειαζόμαστε και τις υπόλοιπες των πολιτικών δυνάμεων. Η πατρίδα απαιτεί αυτής της κρίσιμης ώρας ενότητα. Απαιτεί από όλους μας να συγκεντρωθούμε στον εθνικό στόχο και να βάλουμε πέρα τα μικρά, τα ευτελή και τα δευτερεύοντα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Η εθνική ενότητα δεν μπορεί να υποθέτει ομογνωμία το να έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Η ειλικρινή διαφωνία και η διαφορετική άποψη μόνο καλό έχουν να προσφέρουν στον αγώνα μας. Η εθνική ενότητα όμως προϋποθέτει να είμαστε εθνικά υπεύθυνοι. Την συνέστηση των κρίσιμων στιγμών και την ευθύνη του καθενός μας απαιτεί από όλους μας να θέλουμε και να μπορούμε να υπερβούμε των προσωπικών και των κομματικών μας προτεραιοτήτων. Μπροστά στο εθνικό ραντεβού με την ιστορία, να μην θέλουμε ποτέ το μικροπολιτικό συμφέρον, όπως δυστυχώς έγινε και τα βιώσετε και τα βιώσαμε στη Γενέβη. Όταν ακόμη και την ημέρα που για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού, μετά το 1974, καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία, άλλοι έψαχναν αεροπλάνο για να αποδράσουν τις ευθύνες. Άλλοι επέλεξαν να μην παραστούν. Άλλοι ασχολούνται με το μέλλον του ενδιάμεσου χώρου. Και αρκετοί με τη διαρροή εθνικών θέσεων ή και φαντασιώσεων περί εθνικής τραγωδίας. Η εθνική ενότητα δεν μπορεί να
στηρίζεται αποκλειστικά στη δική μας υπομονή και τη δική μας εθνική υπευθυνότητα. Όταν από την άλλη έχει στηθεί μια γιγάντια επιχείρηση για να διγάσει τους Έλληνες της Κύπρου και ακόμα χειρότερα γενικά τους Έλληνες, υπάρχουν δυστυχώς πολιτικοί αρχηγοί που έχουν μετατραπεί σε σκαπανείς της μιζέριας, κήρυκες του φόβου, καλλιεργητές της μισαδοδοξίας. Έφτασαν μάλιστα ορισμένοι στο σημείο να επιχειρούν με συμπεριφορές τους την διατάραξη των σχέσεων Αθηνών Λευκουσίας. Προσπαθούν, φίλες και φίλοι, να μας κάνουν μαθήματα πατριωτισμού και εθνικοφροσύνης. Την ίδια μάλιστα στιγμή που ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας δήλωσε προχθές κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ότι ποτέ στο παρελθόν Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα ήταν τόσο ενωμένες, τονίζοντας πως υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα. Προσποιούνται ότι ξέχασαν ότι την εθνικοφροσύνη στην Κύπρο αυτή την καταδίωξαν. Από αυτούς ήταν κατατρεγμένοι για δεκαετίες. Και είναι ο Γλαύκος Σπυρίδης που με την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναδελφού προστάτευσε την εθνικοφροσύνη και την μεγάλη ιδέα της Ελλάδας και του Δημοκρατικού. Προσποιούνται ότι ξέχασαν την εποχή που υπέστρεψαν και έκυγαν ελληνικές σημαίες και λιδωρούσαν οτιδήποτε το ελληνικό. Προσποιούνται ότι ξέχασαν ότι μόλις πριν λίγους μήνες όλες οι ηγεσίες του κέντρου έξω από την ελληνική πρεσβεία διαμαρτύρονται και έβριζαν ενάντια στην Ελλάδα. Εμείς όμως δεν τα ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε τις μάχες που δώσαμε για να υπάρχει η ελληνική ιδέα και ο ελληνισμός στην Κύπρο. Δεν ξεχνάμε τις προσπάθειες. Δεν ξεχνάμε τους αγώνες και τις θυσίες για να κρατήσουμε το μέτωπο Αθηνών και Λευκωσίας αραγές και ενωμένο. Δεν ξεχνάμε ότι σε όλες τις κρίσιμες φάσεις της ιστορίας είμαστε εκεί έτοιμοι να αναλάβουμε τις ιστορικές μας ευθύνες. Ήδη αυτό ήταν το 1974 όταν ο Γλαύκος Σπυρίδης παρέλαβε χάος για να παραδώσει κράτος με τον ελληνισμό ενωμένο. Είτε αυτή ήταν η ενταξιακή μας πορεία η οποία σήμερα δίνει τη δύναμη στον ελληνισμό. Και τότε μας έλεγαν ότι απετύχαμε. Θυμάστε, χαρακτήριζαν κατάλα τη συμφωνία του Ελσίνκη που άνοιξε τον δρόμο η Κύπρος να γίνει ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και η Τουρκία υπό ένταξη. Την συμφωνία που πετύχαμε σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ελληνική κυβέρνηση για να έχουμε σήμερα τον μοχλό πίεση στην κατοχική δύναμη και πραγματικά να αλλάξουν οι ισορροπίες του Κυπριακού. Είναι αυτοί οι φίλες και φίλοι που τον Δεκέμβριο του 2002 έστεισαν μπλόκο στο roundabout του αεροδρομίου Λάρνακος να ανακόψουν και να μην επιτρέψουν στον πρόεδρο Πληρίδη να μεταβεί στην Κοπεχάγη, όπου κατέγραψε τη μεγαλύτερη εθνική επιτυχία και σήμερα η Κύπρος είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και σε αυτή την πενταετία, όταν ο Νίκος Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του και εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό δεν επιτρέψαμε, και το ξέρεις καλά φίλε Υπουργέ των Οικονομικών, να διαταραχτούν στο ελάχιστο οι σχέσεις μας με την Αθήνα. Ακόμα και όταν βιώναμε τον εφιάλτη που κληρονομήσαμε το Μάρτιο του 2013, συμπεριφερθήκαμε εθνικά υπεύθυνα. Όταν η
κάνει ηγεσίες του ενδιάμεσου χώρου καθημερινά. Και επί τρία χρόνια το μόνο που έκαναν ήταν να κατηγορούν το Εθνικό Κέντρο και τον πρόεδρο Αναστασιάδη γιατί δεν ήρθε σε ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση. Ένα έχω να πω σε όσους σήμερα θυμήθηκαν την εθνικοφροσύνη. Μαθήματα εθνικοφροσύνης αλλού. Όχι σε εμάς του Δημοκρατικού Συναγερμού και τη συμπερήφανη εθνικόφρονα παράταξη. Όχι στα παιδιά όσων θυσιάστηκαν για να κρατήσουν το εθνικό φρόνημα ζωντανό σε αυτόν τον τόπο. Και θέλω να πω και κάτι που είναι συνδεδεμένο με τη λύση. Επειδή εμείς πάντοτε είμαστε και νιώθαμε Έλληνες, είμαστε Έλληνες και θέλουμε να παραμείνουμε Έλληνες, γι' αυτό αγωνιζόμαστε να ενώσουμε και να επανενώσουμε την κοινωνική μας πατρίδα για να συνεχίσουμε την ορθόδοξη πίστη μας και τις παραδόσεις μας να έχουμε, την ελληνική παιδεία να διδάσκονται τα παιδιά μας και τις δικές μας εθνικές γιορτές να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε και μετά από την απελευθέρωση και την επανένωση του τόπου μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δεν ανατρέχω στην ιστορία για την πολιτική αντιπαράθεση. Θεωρώ καθήκον μας όμως σήμερα να προστρέξουμε στην κληρονομιά και στις καταβολές μας. Μόλις θα μπορέσουμε με την ισχυρή κατεύθυνση που μας δίνουν οι παρακαταθήκες να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Και επειδή δεν είμαστε απλά ενώπιον εδώ διανύουμε ήδη ίσως την κορυφαία εθνική στιγμή της Κύπρου, οφείλουμε όλοι να ανατρέξουμε στη διακήρυξη αρχών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το ιστορικό κίνημα, κείμενο την πηξίδα μας που εγκρίθηκε στο Ιδρυτικό Συνέδριο της 4ης Ιουλίου του 1976, αρκετοί από εσάς είσαστε τότε παρόντες, προστάτηδες και συνεχίζει αναλύωτο αυτό το καταστατικό και η αρχαίστη διακήρυξη να καθορίζει την πορεία της μεγάλης και ιστορικής μας παράταξης. Και να μου επιτρέψετε να διαβάσω κάποια συγκλονιστικά αποσπάσματα από την διακήρυξη αρχών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κεφάλαιο 8, άρθρο 1, εξωτερική πολιτική. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει ότι η Κύπρος ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά ανήκει στη Δύση και ιδία στην Ευρώπη. Το είπαμε το 1976. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει στην ενότητα της Ευρώπης. Η Κύπρος πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς της με τη Δύση και να αξιοποιήσει τον δυτικό παράγοντα, αγαπητέ Παναγιώτη. Αυτά γράφατε τον Ιούλιο του 1976. Κεφάλαιο 8. Άρθρο 2, Κυπριακό πρόβλημα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει στο επίκεντρο των σκέψεών του, όπως και ολόκληρος ο κυπριακός λαός, το κυπριακό πρόβλημα και τη δίκαιη επίλυσή του. Η αδίποτε εκμετάλλευση του εθνικού κυπριακού θέματος για κομματικούς σκοπούς είναι απαράδεκτος και ανίερος. Το κυπριακό δεν πρέπει να καταστεί αντικείμενο πατριδοκαπηλείας ή δημαγωγίας. Για να επιτύχουμε δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος, ακούστε, οφείλουμε να εκτιμήσουμε τη σημερινή πραγματικότητα ορθώς, όχι για να την αναγνωρίσουμε, αλλά για να καθορίσουμε εφικτούς στόχους. Το κόμμα
γραμμή. Πρώτον, τις αναζητήσεως εντός των πλαισίων της σημερινής πραγματικότητος, όχι της επιθυμητής, αλλά της δυνατής λύσης με πολιτική δυναμικού συμβιβασμού. Δεύτερον, της ελληνικής επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και της εξάφρασης δίκαιης, βιώσιμης και πραγματικά εφαρμόσιμης λύσης. Τρίτον, της ελληνικής συμβίωσης και συνεργασίας Ελλήνων και Τούρκων, οι οποίοι διατηρώντας τον εθνικό τους χαρακτήρα, πρέπει να έχουν κοινή θεώρηση των προβλημάτων του τόπου προς το συμφέρον και την κοινή ευτυχία του συνόλου του κυπριακού λαού και να μιλώνται προς τούτο. Εξαιρετική και καταρρέμουσα. Η ιστορία ούτε θα πλαστογραφηθεί, ούτε θα λησμονηθεί. Θα λείψουν μόνο οι σοβινιστικές παραμορφώσεις και οι φανατισμοί. Το κόμμα υποστηρίζει την πολιτική της στενής συνεργασίας επί του Κυπριακού με την ελληνική κυβέρνηση, της κατόπιν συνεννοήσεων χάραξη δυναμής για τον περαιτέρω χειρισμό του και της από κοινού ανάληψης ευθύνης για την επίλυσή του, την ανάγκη έγκρισης από τον Κυπριακό λαό ή ασδήποτε προκαταρκτικής συμφωνίας από τον Κυπριακό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει τη θέση από την ίδρυση του 1976 ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να επικυρωθεί από το σύνολο του κυπριακού λαού. Προϋπόθεση επιτυχίας κατ' εμορφής του αγώνα μας είναι η ύπαρξη εσωτερικού μετόπου ισχυρούς και αραγούς. Δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει αγώνας διχασμένου λαού, όπως και στο τελευταίο απόσπασμα που θέλω να αναφερθώ, που αναφέρεται στο κατοίκον εμάς των πολιτικών, αλλά προπάντων της εκάστοτε ηγεσίας του Δημοκρατικού Συνεγερμού. Κεφάλαιο 6, άρθρο 3, πολιτική, νόμι προϊόντα. Έργο των πολιτικών πρέπει να είναι η αλήθεια, έστω και πικρή. Τίποτα δεν υπάρχει ωραιότερο από το να αντιμετωπίζει κανείς ακόμα και την κοινή γνώμη, όταν πρόκειται ακριβώς να πατάξει την δημαγωγία και να συμβουλεύσει τα όρια, και όταν ακόμη πρόκειται να διακινδυνεύσει την δημοτικότητά του για να υποστηρίξει το συμφέρον της πατρίδας. Λευκωσία, 4 Ιουλίου 1976, Ιδρυτικό Συνέδριο Δημοκρατικού Συνεγερμού. Επαναλαμβάνω, το κείμενο αυτό δεν είναι σημερινό. Γράφτηκε πριν 41 ολόκληρα χρόνια. Και συνεχίζει να καθορίζει την πορεία της ιστορικής μας παράταξης. Και ναι, φίλες και φίλοι, είμαστε η κάθε λέξη αυτής της διακήρυξης. Είμαστε η κάθε συλλαβή της, πιστή στις παρακαταθήκες μας μέχρι και το τελευταίο γράμμα. Πιστή στην κληρονομιά που μας άφησε ο Γάφος Κυρίδης. Είναι το ιερό κατοίκον μας, είναι η υποχρέωση που έχουμε απέναντι στο έθνος και στην ιδιαίτερη μας πατρίδα. Η διακήρυξη αρχών είναι συνάμα και η αποστομωτική απάντηση σε όσους κατά καιρόν επικαλούμενοι τον Κλειδίδη για να εξέλθουν Δημοκρατικού Συναγερμού, ισχυρίζοντο ότι δείτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αλλάξει πορεία.
τόσο ξέρουν από το κόσμο μας, ούτε καν τις αρχές του, ούτε διάβασαν, ούτε έχουν ιδέα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι ο κατεξοχήν συνεχιστής της κληρονομικής φιλοσοφίας του Κυριακού. Και εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα αγαμένοι θεματοφύλακες και προστάτες των εθνικών και κληρηδικών καταβολών αυτής της ιστορικής παράδοξης. Η προσπάθειά μας να απαλλαγεί η Κύπρος μας από την τουρκική κατοχή είναι σήμερα πιο δυνατή από ποτέ. Η θέλησή μας να απελευθερώσουμε τον τόπο μας χαλιβδώνεται. Τη δυναμώνει η δυναμική που έχει αποκτήσει η διαπραγμάτευση για τη λύση του Κυπριακού. Η μεγάλη διεθνής κινητοποίηση που παρατηρούμε, που ηγέτης αυτής της προσπάθειας είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, που με μαεστρία ήδη καταγράφει σημαντικές επιτυχίες. Συζητάμε σήμερα για μια λύση που όχι απλά θα είναι ποιοτικά καλύτερη του σχεδίου που απορρίφθηκε, αλλά σε αρκετά σημεία να βελτιώνει ακόμα και το Σύνταγμα του 60. Πρώτον, διασφαλίσαμε τις ευρωπαϊκές αρχές της λύσης. Με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και απόλυτο σεβασμό των βασικών ελευθεριών, διασφαλίσαμε το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης, ελεύθερης εγκατάστασης, το δικαίωμα απόκτησης ιδιοκτησίας, αλλά και το ελεύθερο δικαίωμα της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την επικράτεια της πατρίδας μας. Δεύτερον, διασφαλίσαμε την δημογραφική σύνθεση της Κύπρου. 80% Ελληνοκύπροι, 20% Τουρκοκύπροι, 57 ολόκληρα χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση ότι για να πολιτογραφηθεί έστω και ένας Τούρκος ως Κύπριος υπήκος, πρέπει απαραίτητος να έχουν προηγηθεί 4 πολιτογραφίες Ελλήνων πολιτών, διασφαλίζοντας άπαξ και διαπαντός ότι εμείς οι Έλληνες της Κύπρου θα είμαστε πάντα η συντριπτική πλειοψηφία σε αυτή την πατρίδα. Τρίτον, συζητάμε σήμερα για μια Κύπρο που θα είναι οικονομικά υγιής. Με τη συνδρομή για πρώτη φορά των ευρωπαϊκών θεσμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τέταρτον, συζητάμε σήμερα στη βάση 2 χαρτών που για πρώτη φορά κατατέθηκαν από τις 2 πλευρές. Μπορεί να μην μας ικανοποιεί ο χάρτης που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά κατατίθεται χάρτης εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς που προβλέπει την επιστροφή επί ελληνοκυπριακής διοίκησης σημαντικών εδαφών που χάσαμε σε πόλεμο. Προσπαθούμε μέσα από τη συζήτηση του εδαφικού ξανά σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου να είναι υπό τον έλεγχο της ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και να ανακτήσουμε από τη δική μας διοίκηση όχι μόνο σημαντικά εδάφη που χάσαμε σε πόλεμο, αλλά και να επιστρέψει η πλειοψηφία των προσφύγων του 1974 υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Διασφαλίσαμε στο ακέραιο το δικαίωμα επιστροφής όλων ανεξαίρετα των προσφύγων στα χωριά και στις πόλεις τους, εάν αυτοί το επιθυμούν. Πέμπτον, διασφαλίσαμε τον απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Και ο κάθε ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα είτε της πλήρους επιστροφής, είτε της μερικής επιστροφής, της μερικής αποζημίωσης, είτε της ανταλλαγής, αλλά το σύνολο των θεραπείων
να αντικατοπτρίζει μια δίκαια αξία της σημερινής περιουσίας, αφού διασφαλίστηκε το αναφέρετο δικαίωμα του ιδιώτη για την ιδιοκτησία του. Έκτον, συζητάμε για πρώτη φορά με την Τουρκία. Αυτό που για τόσες δεκαετίες επιδιώκαμε. Συζητάμε την ασφάλεια αλλά και τη διασφάλιση εφαρμογής της λύσης. Ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα να κατανοήσει τις ανησυχίες μας. Και βλέπουμε να έχουμε για πρώτη φορά κατανόηση και ανταπόκριση. Δεν αποδεχόμαστε, φίλες και φίλοι, στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κύπρο να υπάρχουν ξένα στρατεύματα και προστάτητες τρίτες χώρες με μονομερή δικαιώματα επέμβασης. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος και απόλυτος μιλώντας ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συλλογισμού. Το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων του 1960 δεν είναι αποδεκτό και δεν μπορεί να είναι αποδεκτό σε μια λύση του Κυπριακού προβλήματος. Πράγματα που έμειναν διακηρύξεις μέχρι προχθές, σήμερα είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Ένα είναι το βέβαιο. Δεν είμαστε υπερδύναμοι. Δεν είμαστε όμως και ο φτωχός συγγενής του παρελθόντος. Η μικρή αδύναμη χώρα που έψαχνε δεξιά και αριστερά να βρει αποκούμπη. Είμαστε χώρα που παίζει ρόλο στην περιοχή, που εκμεταλλεύεται συμφέροντα, πραγματοποιεί διεθνείς συμμαχίες. Είμαστε μια άλλη Κύπρος από αυτή που ξέραμε στο παρελθόν. Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι όσοι ποτέ δεν πίστεψαν στην Κύπρο μας και τις προοπτικές τους. Κυρίες και φίλοι, απευθύνω ξανά έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Σε αυτές τις εθνικά δύσκολες στιγμές δεν έχουν θέση οι κομματικές σκοπιμότητες. Δεν έχουν θέση τα μικρά. Τις θέσεις μας για την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από ενιαίο κράτος σε νομοσπονδιακό κράτος, τις έχουμε όλοι στο παρελθόν και σήμερα επικυρώσει επανειλημμένα. Αυτές είναι που αγωνίζεται ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αλλά και όσοι το πλαισιώνουμε και δίνουμε τη μάχη εντός, αλλά σημαντικότερο, τις μάχες πρέπει να τις δίνουμε εκτός, όχι για να τα λέμε μεταξύ μας. Σε αυτή την εθνική αποστολή καλώ ξανά όλους να συμπαραταχθούν με μια μόνο προϋπόθεση. Να έχουν πρωταρχική προτεραιότητα την εθνική ευθύνη και να εργαζόμαστε όλοι μαζί στην πράξη για την ενότητα και την ομοψυχία. Όχι για τη διχόνοια και ας πάψουμε να κατασκευάζουμε εχθρούς ανάμεσα στο λαό μας. Φίλες και φίλοι, θέλω να απευθυνθώ και σε εμάς εδώ, τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Διότι έχουμε και εμείς υποχρέωση, ο καθένας από εμάς, να μιλήσει στους συμπολίτες μας και να αντιμετωπίσουμε δραστικά δύο επικίνδυνους τεράστιους μύθους που έχουν χτιστεί γύρω από την εθνική μας υπόθεση. Ο πρώτος είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος στο οποίο έχουν λόγο μόνο οι Ελληνοκύπροι. Επειδή αυτά είναι τα βιώματα μας από το 1964. Ένας μύθος που καλλιεργείται από όσους πιστεύουν ότι το δίκαιο της ανάγκης με το οποίο προσωρινά λειτουργούμε σήμερα μπορεί να αντέξει επάπειρον. Κρύβουν από το λαό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία που όλοι υπερασπιζόμαστε είναι ένα ξεκάθαρο δικοινοτικό κράτος. Θέλω να το επαναλάβω. Αμφισβητώντας την δικοινοτικότητα είναι σαν να αμφισβητούμε το ίδιο μας το κράτος. Αυτό που έχουμε προπεντοπίδα του αγώνα μας
δημοκρατία είναι κράτος το οποίο πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Λοιπόν, προέρχονται και εκλέγονται ξεχωριστά από τις δύο κοινότητες. Ενώ για σκοπούς ελέγχου και ισορροπιών προβλέπεται το δικαίωμα αρνησικυρίας και για τους δύο σε σειρά ζητημάτων, χωρίς μάλιστα στο Σύνταγμα του 60 να προβλεπόταν οποιοσδήποτε μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Είναι κράτος με προκαθορισμένες κοινοτικές αριθμητικές αναλογίες, δυσανάλογες των πληθυσμιακών αναλογιών εις βάρος των Ελληνοκυπρίων για τη στελέχωση των σωμάτων ασφαλείας, της δημόσιας υπηρεσίας. Και κάποιοι που σήμερα μιλούν ότι σε κάποιους θεσμούς υπάρχει ίσως αριθμός, καλά, στο δικαστικό σώμα του 1960 δεν υπήρχε ίσως αριθμός Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δικαστών. Εάν θέλουμε, και θέλω την προσοχή σας, εάν θέλουμε την Κύπρο ολόκληρη, αυτό προϋποθέτει την φυσική και πολιτική συμβίωση με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους. Δεν μπορούμε να πετύχουμε λύση του Κυπριακού και απαλλαγή από την Τουρκία με το να έχουμε την αντίληψη ότι και μετά την λύση την ενωμένη Κύπρο θα την διοικούμε εμείς μόνο οι Ελληνοκύπριοι. Ο δεύτερος και χειρότερος μύθος είναι η θεώρηση που θέλει πατριωτική την άποψη πως εκείνη απ' εκεί, εμείς απ' εδώ. Ένας επικίνδυνος μύθος που εκφράζεται από όσους έστω και άθελά τους φλερτάρουν με την διχοτόμηση, με την ψευδέστηση και τον ευσοποθισμό ότι ο χρόνος θα οδηγήσει την Τουρκία στην διάλυση και θα αλλάξει τα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, ας το κατανοήσουν, ξεγράφουν την Ειρήνη, την Αμόχωστο, την Μόρφη, τον Απόστολο Ανδρέα, ξεγράφουν το 40% της κυπριακής γης, της δικής μας πατρίδας. Δεν ενοχλούνται από τους 40.000 Τούρκους στρατιώτες δίπλα μας, ούτε και τρομάζω μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκτήσουμε σύνορα με αυτή την Τουρκία του Ερντογάν εντός της Κύπρου. Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με μια μοιρασμένη πατρίδα. Δεν συμβιβαζόμαστε με το status quo. Πραγματικός πατριωτισμός είναι η διασφάλιση της επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού στην γη των πατέρων του, την ποτισμένη με το αίμα και τον υδρότα, και αυτή προϋποθέτει την συμβίωση με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους. Γι' αυτό πρέπει οι πραγματικοί πατριώτες να αγωνίζονται. Φίλες και φίλοι, οι μέρες και οι εβδομάδες που ακολουθούν είναι δυνατόν να καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας. Απευθυνόμενος σε εσάς, δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο κρίσιμες είναι οι στιγμές που διανύουμε. Σας καλώ όμως σε εθνική εγρήγορση να απαντήσουμε στους τραγικούς κήρυκες της διχόνοιας. Να εξηγήσουμε επιτέλους τις μεγάλες προοπτικές του τόπου μας. Το όραμά μας είναι για μια καλύτερη, μια ελεύθερη, μια σύγχρονη πατρίδα. Ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Αναστασιάδης, χρειάζεται δύναμη σε αυτή την ύψιστη εθνική αποστολή. Και αυτή τη δύναμη, φίλες και φίλοι, θα του τη δώσουμε εμείς, εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί είναι δική μας εθνική υποχρέωση, είναι δικό μας εθνικό καθήκον να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια να μην αφήσουμε την ελπίδα να τη συντρίψει ο φόβος
θέλουμε μια Κύπρο πραγματικά ανεξάρτητη. Μια Κύπρο επιτέλους απαλλαγμένη από ξένες επικυριαρχίες. Μια ευρωπαϊκή χώρα που θα εξασφαλίζει ασφάλεια και ευημερία για το σύνολο των πολιτών. Για αυτή την Κύπρο είναι που η μεγάλη και ιστορική μας παράδοξη είναι ταγμένη να επιδιώξει. Εμείς δεν κάναμε πίσω ποτέ και δεν θα κάνουμε ούτε σήμερα μπροστά από την ελληνική ευθύνη. Και σήμερα από αυτό το συνέδριο στέλνουμε ξεκάθαρο το προσκλητήριο σε όλους να συστρατευτούν για την Κύπρο μας, να αφήσουν στην άκρη τα μικρά και να παλέψουν για την απελευθέρωση και την επανένωση του τόπου μας. Στέλνουμε παράλληλα και ένα βροντερό μήνυμα στήριξης στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόεδρε Νίκο Αναστασιάδη, είμαστε στο πλευρό σου. Η εκπλήρωση του εθνικού μας πεπρωμένου είναι η μεγαλύτερη αποστολή που μπορούσες να έχεις. Και αυτή την εθνική προσπάθεια δεν θα αφήσουν, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την υπονομεύσει. Δίπλα σου, Πρόεδρε, για να έρθει. Ξανά η ξεστεριά σε αυτόν τον τόπο. Και όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για να απαλλαχθούμε από την κατοχή, να ξαναζήσουμε σε μια ενωμένη Μαδρίτα, να ξαναπερπατήσουμε στον Απόστολο Άνδρεα, στην Κόσμο και στην Κερίνια, σε μια ενωμένη και ευρωπαϊκή Μαδρίτα. Να είστε καλά. Θα αισθάνεται περήφανος και θα αισθάνεται αγαλίαση
για την περήφανη συνέχιση αυτής της ιστορικής διαδρομής ο ιστορικός μας ηγέτης, ο Γλαύκος Κληρίδης. Το απόλυτα θετικό αποτέλεσμα των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αποτέλεσμα της σκληρής προσπάθειας των κόμμων, των θυσιών, των αγνών, των αχανών μελών της παράταξής μας, αλλά και όλων εκείνων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ως υποψήφοι μαζί με τα στελέχη της ηγεσίας της παράταξής μας, προεξάρχοντος του άξιου ηγέτη της φιλελεύθερης παράταξής μας, Αμέρων Πνεοφύπου. Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε της παράταξης, βρεθήκαμε ενώπιον σε ανυπέρβλητες δυσκολίες, σε υψωμένων συνοικών τείχων λαϊκομετωπικών συμμαχιών, βρεθήκαμε μπροστά σε μεσημηρίες, σκοπιμότητες, προσωπικές ατζέντες. Βρεθήκαμε μπροστά σε δύσκολα σταυροδρόμια και δυσκολίες που πραγματικά λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν ότι θα μπορούσαμε να τις υπερβούμε. Όμως για μια ακόμη φορά αποδείξατε, αγαπητέ φίλε Πρόεδρε της Παράταξης, ότι ξέρετε με σκληρή δουλειά, με στρατηγική αλλά και με πολιτικές αποφάσεις να δίνετε και να κερδίσετε τις μικρές και μεγάλες πολιτικές αναμετρήσεις της παράταξής μας. Και πρέπει να θυμίσω ότι τα τελευταία 4 χρόνια αυτή η παράταξη αναμετρήθηκε σε 4 δύσκολες και ιστορικές σημασίας ιστορικές εκλογικές αναμετρήσεις και τις οποίες κέρδισε. Κερδίσαμε τις προεδρικές εκλογές με ηγέτη της παράταξης τον πρόεδρο μας Νίκο Αναστασιάδη και με αναπληρωτή πρόεδρο των Αγρών στον Νεοφύπου και δεν κερδίσαμε τη μάχη της παράταξης. Κερδίσαμε τη μάχη της Κύπρου γιατί μετά από την θλιβερή παρένθεση της αριστερής διακυβέρνησης ο τόπος βρέθηκε ολοκληρωτικά στη χρεοκοπία και στην καταστροφή και κερδίσαμε τη σωτηρία της πατρίδας μας. Κερδίσαμε, αγαπητέ φίλε πρόεδρε, αμέσως μετά από την ηγεσία σας την δύσκολη και σκληρή μάχη των ευρωεκλογών, όταν σε άλλες χώρες επιβάλλουν τα μνημόνια μέσα σε ένα χρόνο τα κυβερνητικά κόμματα διαλύοντων εις τα εξών συνετέθησαν. Και αυτή η παράταξη με μια σφρίγγυλη δυνατή διακυβέρνηση του τόπου μέσα σε ένα χρόνο στάθηκε ολόφια και έδωσε τη μάχη των ευρωεκλογών και τη κέρδισε με ιστορικό ποσοστό 37%. Προχωρήσαμε σε μια άλλη πολύ δύσκολη μάχη των βουλευτικών εκλογών, όπου στις παραμονές αυτής της μάχης αποσκύφθησε στέλεχός μας και δημιούργησε άλλη πολιτική παράταξη, αλλά και βρισκόμενη μπροστά στον καταδικασμό των πολιτικών δυνάμεων, αυτή η παράταξη κατόρθωσε και κράτησε και πάλι το συναγερμό ολόφιον μέσα από ανυπέρβλητες και αντιξότητες και δυσκολίες, κρατώντας τον πάνω από 30%, αλλά έχοντας και μια τεράστια διαφορά από το δεύτερο πολιτικό κόμμα. Η τέταρτη εκλογική μάχη ήταν η μάχη των δημοτικών εκλογών. Κατορθώσαμε σε αυτή τη μάχη, αγαπητέ φίλε Πρόεδρε, να πάρουμε το ιστορικό υψηλά ρεκόρ ποσοστό του 37,3%. Σήμερα οφείλω εκ μέρους του Προέδρου και της ηγεσίας της παράταξης σεμνά και ταπεινά να απευθύνω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εκείνους τους διαχρονικούς ακούραστους καπανείς της παράταξής μας, τα απλά μέλη και τα στελέχη, που μαζί με τις χιλιάδες όλων εκείνων που προέρχονταν από την κοινωνία των πολιτών αγκάλιασαν τις δικές μας επιλογές και κατόρθωσαν να δημιουργήσουν περήφανη νίκη για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα οφείλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω και να πω ότι νιώθουμε περήφανοι για την νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού, για τη μαθητική μας κίνηση, για την πρωτοβουλία μας που συνεχίζει να μας προσφέρει τις χαρά της νίκης με ποσοστά πέραν του 50%. Για την ΟΝΕ, για όλους αυτούς που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, εμπλούτησαν τα ψηφοδέλτια μας και δώσαν μια νέα δυναμική πίστη στον αγώνα για επικράτηση στις δημοτικές εκλογές. Τους βλέπω σήμερα να βρίσκονται στο βάθος του Ανωτάτου Συμβουλίου και μου ενθυμίζουν ότι πριν 20-23 χρόνια ήμουν και εγώ ένας από αυτούς ο οποίος δειλά-δειλά παρακαθόμουν όταν γίνονται της παράταξης ο ιστορικός ηγέτης.
και σας ομολογώ ότι ποτέ δεν φανταζόμουν όταν βρισκόμουν εκεί ότι αυτή η παράταξη θα μπορούσε να μου δώσει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη θέση. Είναι η μεγαλοσύνη αυτής της παράταξης και του συναγερμικού κόσμου που δημιουργά την προοπτική και τη δυνατότητα για ανέλυξη της νεολαίας μας μέχρι τα ύφατα αξιώματα μέχρι την ιεραρχία του κόμματός μας. Αυτό είναι ο επερήφανος κυβέρνος συναγερμικός κόσμος που μας έδωσε την ευκαιρία και το ευγνωμονούμε για μια ακόμη φορά, γιατί ξέρει να επιβραβεύει ιδιαίτερα αυτούς που προέρχονται από την νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όμως δεν μπορώ να παραλείψω και να μην ευχαριστήσω αυτούς που θεωρούνται οι λιγότερο νέοι στην παράταξή μας, αυτοί που φέρνουν τον τιμητικό τίτλο των πρεσβυτέρων πολιτών, οι οποίοι με την ακμή που έχουν, με την ρωμαλαία θέλησή τους, αλλά κουβαλώντας και την ιστορία της παράταξής μας στους ώμους τους, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, διαγράφουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πραγματικά περήφανη πορεία που μας κάνουν και μας περήφανοι για τη συμβολή τους. Το ίδιο και η γυναικεία μας οργάνωση, η οποία Πετραράκι-Πετραράκι έκτισε και αυτή μαζί με όλους τους άλλους την επιτυχία της παράταξής μας για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μαζί με όλους αυτούς, οι επαγγελματικές μας οργανώσεις, ο παραγωγικός μας κόλλη, αυτοί που αναπτύχθηκαν στην Ήπεθρο και έδωσαν την όθηση αλλά και το μήνυμα της νίκης αλλά και της συστράτευσης για τη μεγάλη επιτυχία. Όμως δεν μπορώ να παραλείψω και τα επαγγελματικά στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού που αόπνος και αγόρυβα εργάστηκαν ημερών προεξάρχοντος του Γενικού Διευθυντή του Δημήτρη του Στυριανού για να μπορέσουν πραγματικά να οργανώσουν τις εκλογές και να δώσουν και αυτή τη δική τους συμβολή σε αυτήν τη μεγάλη και τεράστια προσπάθεια. Έσκατος αλλά όχι πραγματικά τελευταίος. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι περήφανος για όλες αυτές τις εκατοντάδες των στελεχών μας που πύκνωσαν τα ψηφοδέλτια της παράταξής μας και κατέστησαν τα ψηφοδέλτια της παράταξής μας να είναι τα ψηφοδέλτια που υπερήχαν σε ποιότητα ανθρώπων αξιών, σε ιδέες. Αυτούς όλους οι οποίοι συστρατεύτησαν και έδωσαν το είναι τους δίνοντας την ταυτότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού και μεταφέροντας το μήνυμα νυχτημερών για τις δημοτικές εκλογές. Όλους αυτούς πραγματικά που κόσμησαν τα ψηφοδέλτια από τους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κοινοτικά συμβούλια, σχολικούς εμπόρους, τους απευθύνουμε σήμερα ένα μεγάλο ευχαριστώ και αξίζουν το δυνατό μας χειροκρότημα. Και όχι μόνο αυτοί οι οποίοι εξελέγουν, αλλά δυνατότερο χειροκρότημα πρέπει και αξίζει σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν εξελέγησαν και τους βλέπω σήμερα ανάμεσά μας, να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη του Δημοκρατικού Συναγερμού και να είναι βέβαιοι ότι αυτή η παράταξη και ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού ξέρει να επιβραβεύει. Και χαίρομαι γιατί ανάμεσα μας βρίσκονται ανθρώποι οι οποίοι εξελέγησαν όπως η δήμαρχός μας η Σίνα Ελισάνδρου, η οποία βρίσκεται και πάλι στην πρώτη γραμμή της παράταξης και δίνει μαζί μας τη μάχη για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η παράταξή μας απέδειξε στη διαδρομή του χρόνου ότι είναι η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Η παράταξη η οποία απάλλαξε τον τόπο από την καταστροφή, την χρεοκοπία, την τρόικα και τα μνημόνια. Η παράταξη που ταυτόχρονα ένωσε το στίγμα της για το εθνικό μας ζήτημα. Και συνεχίζει να δίνει τον υπερπάντων αγώνα για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Όμως είναι και η παράταξή μας, αυτή η οποία έδωσε την πρώτη μεγάλη εθνική επιτυχία στον τόπο μας, εντάσσοντας την Κύπρο με τον ιστορικό μας ηγέτη Λάκκον Κλειρίδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν το λέω αυτό σήμερα είναι για να τονίσω και να υπομνήσω, πριν να αρχίσω την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ότι στο Ευρωκοινοβούλιο δόθηκε σκληρή μάχη και για μια ακόμη φορά η κεντροδεξιά φιλελεύθερη παράταξη της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κατόρθωσε απέναντι σε αυτούς που αθέτησαν συμφωνίες και ήθελαν να ξαναφτιάξουν την τάχατες ενωμένη ισχυρή αριστερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωκοινοβούλιο, κατόρθωσε με τον δικό μας υποψήφιο των φίλων της Κύπρου, τον Ιταλό Αντώνιο Ταγιάννη,
να εκλέξει και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δικοί μας παρατάξεις, οι δικές μας ιδέες, οι δικές μας θέσεις έχουν πανίσχυρη φωνή στην Ευρώπη. Έχουν πανίσχυρη φωνή στο εξωτερικό. Η μάχη δεν δίνεται μόνο στην Κύπρο, δεν δίνεται μόνο με συστήματα και λαϊκισμούς, αλλά γίνεται με πραγματική προσπάθεια και στο εξωτερικό. Με ανθρώπους που είναι φίλοι του Προέδρου της Παράταξης αλλά και φίλοι του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Με πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Τραπτούς από την Πολωνία. Και με πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Σάντρων Κιούγκερ. Οι οποίοι επέδειξαν και μέσα στη Γενέβη το πόσο αξίζει να βρίσκεσαι σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και να την χάνει τη δική του στήριξη και υποστήριξη. Εκλήθηκα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή να παρουσιάσω γραπτός αυτά τα οποία θεωρούνται ως εκλογικά αποτελέσματα της περίφανης νίκης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και θα επιχειρήσω πραγματικά όσο γίνεται εν συντομία να παραθέσω αυτό το οποίο εσείς βιώσατε. Και πιστεύω ότι αξίζει αυτή η παράταξη όταν συνεχίζει μέσα από αυτές τις δύσκολες, σκληρές δοκιμασίες και παίρνει το προσθέμενο αποτέλεσμα να δίνει πραγματικά το στίγμα και στην ίδια την κοινωνία. Δημοτικές εκλογές γνωρίζετε ότι δεν έχουν την ευβέλεια και την απήχηση που έχουν οι υπόλοιπες εκλογές. Όμως αυτές τις εκλογές φρόντισαν τα κόμματα πλην του Δημοκρατικού Συναγερμού, ιδιαίτερα του μεσαίου χώρου, να τις αναγάγουν σε εκλογές υπέρτατης αξίας και σημασίας, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να εκμεταλλευτούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία για να εξυπηρετήσουν μικροσκοπιμότητες, για να εξυπηρετήσουν τα εσωτερικά και εξωτερικά τους δικά τους προβλήματα, για να εξυπηρετήσουν στοχεύσεις ακόμα και για τις προεδρικές εκλογές. Και των χειρότερων ή δυνατόν να χρησιμοποιήσουν τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμα και για το εθνικό θέμα. Ζητήσαμε αναβολή των εκλογών, στηριζόμενοι καθαρά στο συμφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας, αλλά και του ίδιου του τόπου μας. Και το αποδείξαμε, αυτοί που νοιάζονται και κόπτονται για την ενότητα ή και για τα κατεχόμενα, συμβολικά ζητήσαμε και για εθνικούς λόγους και για πρακτικούς λόγους. Και για λόγους τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εκλογές για τους κατεχόμενους δήμους να είναι προϊόν συνενετικής κατάληξης για να δώσουμε και το ισχυρό μήνυμα σε μια δύσκολη καμπή για τον Κυπριακό ότι για τους κατεχόμενους δήμους ενωμένοι δίνουμε τη μάχη της διατήρησης, της συντήρησης της μνήμης αλλά και της επιστροφής. Το ίδιο και για τις εκλογές της ευρύτερης. Δεν υπήρξε κανένας συμβιβασμός. Καμία αποδοχή των δικών μας προτάσεων που μόνο όφελος θα έπρεπε στην κοινωνία. Όπως δεν υπήρξε καμία αποδοχή για τις προτάσεις μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτοί που το παίζουν σύγχρονοι προοδευτικοί μεταρρυθμιστές στα συστήματα, στην πράξη να απολυθμίζονται αυτό που είναι πραγματικά. Αναχρονιστές, παλαιοκομματικοί, ακραίοι, λαϊκιστές δημαγωγοί. Δεν αποδέχτηκαν την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν αποδέχτηκαν την οριζόντια ψηφοφορία που κατέστησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεν αποδέχτηκαν την αυτόματη εγγραφή τους καταλόγους. Δεν απεδέχτησαν την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θέλουν να κρατάνε τον τόπο 50 χρόνια πίσω, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι βολεύονται. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με αγνά σήματα, αλλά και με ξεκάθαρα κίνητρα που ήταν το συμφέρον του τόπου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ζητήσαμε αυτή την αναβολή των εκλογών. Ενώπιον όμως των διαρκών προκλήσεων των υπολείπων κομμάτων, η παράταξή μας απάντησε με τόρμη και αποφασιστικότητα όπως αρμόζει στην περηφάνεια και την ιστορία αυτής της παράταξης με ιδιαίτερα εύστοχων τρόπων δια του ιδίου μας του Προέδρου, που είπε χαρακτηριστικά και προφητικά ότι αν θέλετε εκλογές, θα έχετε εκλογές. Και είχαν εκλογές και είχαν και τα αποτελέσματα που είχαμε σε αυτές τις εκλογές. Υπήρξε έντονη προσπάθεια για να δημιουργηθεί
λαϊκό με τοπική σύμπραξη σε όλους τους Δήμους από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό ήταν το διαμορφωμένο πολιτικό τοπίο πριν να πάμε στις δημοτικές και κοινοβουλευτικές εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκκλείζει πραγματικά κατά από αντίξωες και ιδιάζουσες συνθήκες να δώσει μια δύσκολη και σκληρή μάχη μόνος και μετά πολλών. Δεν δηλιάσαμε, όπως δεν δηλιάσαμε για τις μεταρρυθμίσεις, δεν δηλιάσαμε για τα μέτρα για τον καλό του τόπου, δεν δηλιάσαμε για πολιτικές οι οποίες δεν ήταν έβηχες όπως τα έβηχα λαϊκιστικά συστήματα. Δεν δηλιάσαμε και σε αυτές τις εκλογές. Προβήκαμε σε γενναίες τολμηρές αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης, το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, αλλά και πάντοτε δίνοντας το μήνυμα ότι αυτή η παράταξη δεν θα μπορούσε να τροπιαστεί μέσα από αρνητικό αποτέλεσμα, στοχεύοντας και στην εκλογική νίκη απέναντι στον μικροκομματισμό, τον λαϊκισμό, την εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων και μικροσκοπιμοτήτων, αυτά που κάνουν μόνο οι μικροί, οι ασήμαντοι και αμεληταίοι. Πορευτήκαμε ουσιαστικά κομματικά μόνο και κατορθώσαμε να έρθουμε σε επαφή απευθείας με την κοινωνία. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολη υπόθεση να προσδοκάς και να εκλέξεις δήμαρχο ή πρόεδρο κοινοτικού συμβουλίου με 51% έχοντας μόνο μία παράταξη να δίνεις από μόνη της τη μάχη. Ήταν τεράστιο το βάρος της ευθύνης που υποχρεώθηκε να σηκώσει η ηγεσία του κόμματος μας και για να ακριβολογούμε ο πρόεδρος της παράταξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαβούμε μέσα από συμπληγάδες. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε αποφάσεις που όποια απόφαση και να έπαιρνε ήσουν καταδικασμένος σε κριτική, σε πολεμική, σε υπόσκαψη, σε μεσημηρίες, σε αντιπαραθέσεις και δεν ξέρω και εγώ πώς άλλα επισυνέλεναν σε κάθε απόφαση η οποία λαμβάνουμε. Να σας θυμίσω ότι εκεί που επέρναμε απόφαση για μη κομματικών υποψήφιων εξεγείρεται το σύμπαν και επιζητούνται αδειμόνως και επιμόνως να πάρουμε απόφαση για κομματικών υποψήφιων. Εκεί που παίρναμε απόφαση για κομματικών υποψήφιων όχι μόνο εξεγείρονταν, αλλά έβαζαν συναγερμική αυτή υποψήφια του υποψηφίου τον οποίο εμείς επιλέξαμε. Αυτό ήταν το κλίμα, αυτή ήταν η κατάσταση. Η παράταξή μας. Και μιλάμε ειλικρινά, γιατί θεωρώ ότι είμαστε η παράταξη της αλήθειας, αυτό διδακτήκαμε τόσα χρόνια. Η παράταξή μας και ιδιαίτερα ο πρόεδρος με δύναμη ψυχής, με πολιτική αποφασιστικότητα, με τόρμη και γενναιότητα, αλλά και με αυξημένη θεωρητική ικανότητα προχώρησε στις επιλογές που κρίθηκαν εκ του αποτελέσματος ως επιτυχημένες, παρά το ότι κρίθηκαν από κάποιους εκ των προτέρων ως καταδικαστές και καταστροφικές. Μπορεί κάποιος να διερωτηθεί σε αυτήν την δύσκολη πορεία που έπρεπε να παίρνεις αποφάσεις βρισκόμενος επί ξηρού ακμής και έπρεπε ουσιαστικά να προσπαθείς να ισοζυγίσεις πάνω σε μια πλάστιγκα εκλογικής ακριβίας. Δεν υπήρξαν λάθη παραλήψεις, εσφαρμένες αποφάσεις. Βεβαίως και υπήρξαν. Μόνο αυτοί που δεν κάνουν τίποτε δεν μπορούν να μην διαπράξουν λάθη και παραλήψεις. Όμως όσα λάθη και παραλήψεις και να υπήρξαν, σημασία έχει ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν απόλυτα θετικό για την παράταξή μας. Και πρέπει να πούμε, αφού η ειλικρίνεια είναι αυτή που διέπει την πορεία μας, δεν πιστεύω να πίστευε κανένας πριν τις εκλογές, ότι με όλα αυτά τα δύσκολα δεδομένα θα είχαμε τα αποτελέσματα και τις ανατροπές που είχαμε σε πάρα πολλούς Δήμους. Υπήρχαν φυσικά και οι μονίμως κασαντρολογούντες που ανέμεναν για να ξυλέσουν τη συναγερμική παράταξη μέσα από μια εκλογική αποτυχία. Δεν τους κάναμε για μια ακόμη φορά το χαρτίρι, γιατί αυτή η παράταξη έρχεται από πολύ μακριά, έχει βαθιές ρίζες. Και αυτή η παράταξη δεν μπορεί να ξεριζωθεί από τη συνείδηση, από τις καρδιές και τις ψυχές, όχι μόνο του συναγερμού, των συναγερμικών, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Έτσι, εντάξει, θα σας πω ότι παρά το ότι σε πολλούς Δήμους είχαμε να αντιπαραβληθούμε και μερικά μας στελέχη, τρεις σημαδιακούς Δήμους τους κερδίσαμε, παρά το ότι, όπως είπα, και εδώ βρίσκεται ενώπιον μας ένας πολύ άξιος που τη χάνει, πιστεύω, της εκτίμησης και της αποδοχής όλων. Άλλωστε, για αυτόν και στις εκλογές, για τρίτη συνεχή φορά,
είχε μια συντριπτική, καταπληκτική πλειοψηφία, παρά το ότι όχι μόνο ήταν όλοι απέναντί του, αλλά και στέλεχος μας, επώνυμο, προερχόμενο από την Αμόγωστον απέναντί του, κατόρθωσε πραγματικά να δώσει το χαμόγελο της νίκης, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά και για την Αμόγωστον, ο Αλέξης ο Γαλανός. Δεν θέλω να αναφερθώ στον Παρεστόν, που πάντοτε η δική του παρουσία είναι συνυφασμένη και ταυτισμένη μόνο με νίκες και επιτυχίες. Όμως και ο Δήμος Λεμεσού, αυτόν το αχόρτιστο φρούριο, ο καταγενική ομολογία της κοινωνίας ότι υπήρξε ένας επιτυχημένος δήμαρχος, που δεν κατόρθωσε αυτή η παράταξη κάτω από θετικότατες συγκυρίες να τον ανατρέψει την προηγούμενη πενταετία. Όταν την προηγούμενη πενταετία, με όλες εκείνες τις θετικές συγκυρίες που προέκυψαν, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκυρίευσε ουσιαστικά όλους τους Δήμους. Αυτό το απόρτιτο φρούριο της Λεμεσού, με σωστές επιλογές και όπως είπα προερχόμενος και αναλαμβάνοντας την ευθύνη ο πρόεδρος της παράταξης, κατορθώσαμε να φέρουμε το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο άγνωσε, άξιζε και ανήκει ως νίκη σε αυτήν την μεγάλη περήφανη συναγερμική παράταξη της κοινωνίας των παιδιών. Η ίδια και ανάλογη συντριπτική επιτυχία και στην ΠΑΠ, αλλά και σε άλλους Δήμους που όλοι εσείς γνωρίζετε που δεν χρειάζεται η διαρκής αναφορά που μπορεί να θεωρούνται μικρότερες εμβέλειας, αλλά οι ανατροπές ήταν πολύ μεγαλύτερες, όπως η Αγλαντσιά και οι άλλοι Δήμοι που πραγματικά μας έδωσαν ιδιαίτερη χαρά για την επιτυχία που είχαν. Θα παραθέσω εντάχει τους αριθμούς οι οποίοι αριθμοί λένε μόνο την αλήθεια και πραγματικά συντριπτικά καταδεικνύουν ποιος αναδείχθηκε και ο νικητής των εκλογών μπροστά σε κάποιους που την νύχτα των εκλογών, επειδή ισχύει το ότι δηλώσεις είσαι πλέον νικητές των εκλογών. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός το 2011, κάτω από τις θετικότατες εκείνες συγκυρίες, πήρε τα υψηλότερα ποσοστά που θα μπορούσε να πάρει οποιοδήποτε, γιατί γνωρίζετε τότε και με το θέμα του Μαρή και με άλλα συμβάντα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν κυρίαρχος και παντοκρατορία. Παρά τα αυτά, συγκρινόμενοι με τις δημοτικές εκλογές του 2011, σας αναφέρω ενδεικτικά μόνο μερικούς Δήμους. Δήμος Αγίας Νάβας πήραμε ποσοστό το 2016 33,79, 14 μονάδες πιο πάνω από το 2011. Η Ακαυσού πήραμε ποσοστό 45,925, 7 μονάδες πιο ψηλά από το 2011. Η Αμόγωστος μας πήρε και με την πεζίνη που διέθεσε ο αγαπητός Δήμαρχος πήρε ποσοστό 43% πρωτοφανές ποσοστό για την Αμόγωστο. Η Λύση 50% 8 ποσοστιές μονάδες πάνω από το ποσοστά του 2011. Η Λάτιδος 3 μονάδες πάνω από το ποσοστά του 2011. Τα Πάνω Λεύκανα 6 μονάδες πάνω από το ποσοστά του 2011. Ο Ύψωνας 53% 2 μονάδες. Η Αγλαντζιά 4 μονάδες πάνω από το ποσοστά του 2011. Η Κυπρέα 1 μονάδα, η Λακατάμια. Η Μόρφου 3 μονάδες, το Ξέρι, η Πάφος 6 μονάδες. Η πόλη της Οχούς, 3 μονάδες. Αυτή πραγματικά η ενδεικτική ανάλυση των αξιωτικών ποσοστών του Δημοκρατικού Συναγερμού σε εμβληματικούς Δήμους αναδεικνύει τη σημαντική επιτυχία που βασίστηκε στα στρατιωτικά ψηφοδέλτια μας, αλλά και στην ορθή στρατηγική και πολιτική του χαρμόσα. Ένας Δημοκρατικός Συναγερμός που απέφυγε τα βαζάρια και τις συναλλαγές όταν οι άλλοι τα έκαναν εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις πλάτες της κοινωνίας των πολιτών. Τρανή απόδειξη αυτής της επιτυχίας μας απέναντι στις διάφορες πολυκομματικές συμμαχίες είναι ότι από τους 13 Δήμους που είχαν πολυκομματικές συμμαχίες από τους υπολείπους, κερδίσαμε τους 10. Διαρρήξαμε και ρίξαμε τα τείχη των πολυκομματικών συμμαχιών μας στις 12 συμμαχίες μας δυνάμεις και στη δύναμη και στη στιγμή της κοινωνίας των πολιτών. Εκλέξαμε 21 δημάρχους που υποστηρίχθηκαν από την παράταξή μας που είναι σε ποσοστό 54%. Αλλά και στις κοινότητες είχαμε μια συντριπτική πλειοψηφία. Η Ήπεθρος μας έδωσε το ηχηρό μήνυμα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να κρατεί ψηλά τα ποσοστά του εκεί που πραγματικά οι πολίτες αντιλαμβάνονται το έργο και την προσφορά του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κυβέρνησης. Γιατί σε αυτές τις εκλογές μέτρησε και το θετικό έργο της κυβέρνησης και των υπουργών μας, που και αυτοί ουσιαστικά με την δική τους έμεση συμβολή είναι συμμέτοχοι σε αυτήν την επιτυχία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στις χωρικές εφορίες τονίζω εμφαντικά ότι είχα
είχαμε και εκεί πλήρη κυριαρχία, αφού είχαμε 106 σχολικούς εμπόρους συντριπτικών ποσοστών. Οι 180 δημοτικοί συμβούλοι που εξελέγησαν είναι ιστορικό ρεκόρ για τον δημοκρατικό συναγερμό και σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνομαι πολλούς συνδυασμούς συναγερμικούς που κατήρθαν ως ανεξάρτητοι και οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι ήταν είναι και παραμένουν στελέχη πρώτης γραμμής του δημοκρατικού συναγερμού. Ο Δύση έλαβε το 37,3. Αυτό από μόνο του δεν είναι μόνο του ότι είναι ιστορικά ψηλό ποσοστό, αλλά λάβεται υπόψη ότι είναι 17 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τον δεύτερο, από το δεύτερο κόμμα. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι πήραμε σχεδόν διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο και τριπλάσια ποσοστά από το τρίτο κόμμα, αντιλαμβάνεστε την διάσταση της επιτυχίας των εκλογικών επιλογών αλλά και της εκλογικής μάχης που έδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Προβήκαμε ολοκληρώνοντας σε ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραθέτοντας αδιαφυσβήτητα στοιχεία και αριθμούς, παραμένοντας αυστηρά αντικειμενική στην παρουσίαση, γιατί στο Δημοκρατικό Συναγερμό εδώ και 40 χρόνια διδασκόμεθα την αντικειμενικότητα και την αλήθεια. Και επειδή το βράδυ των εκλογών ήταν όλοι νικητές, απλώς θέλουμε να τους διαμηνήσουμε μέσα από αυτήν την παρουσίαση, αλλά και το γνωρίζουν οι πολίτες και οι κοινωνίες, ότι που πιστοποιούν αυτοαμφισβήτητα ότι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης υπήρξε νίκης. Ναι, νικητής στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν αδιαμφισβήτητα ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η κοινωνία των πολιτών που στήριξαν τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι προβλήματα και δυσκολίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Πρέπει όλοι να συστρατευτούν. Η κοινωνία πραγματικά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Και εμείς οφείλουμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην κοινωνία, σε όλους αυτούς τους πολίτες που συστρατεύτηκαν. Όμως εμείς τα στελέχη της πρώτης γραμμής οφείλουμε να ανοίξουμε και τα γραφεία μας και τις αγκάλες μας για να υποδεχτούμε αυτήν την κοινωνία. Να μην την αφήσουμε ξεχασμένη και παραμελημένη. Είμαστε συστρατευμένοι με τους πολίτες. Οι πολίτες αισθάνονται ότι η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποδείχθηκε το στήριγμά του. Με έργα αποδείχθηκαμε το στήριγμα των πολιτών. Γιατί πιστεύουμε στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, στην κοινωνία των πολιτών, αλλά και στο κοινωνικό κράτος. Και πρέπει να διαμηνήσω ότι αυτή η κυβέρνηση επιτέλεσε τεραστία σημασία έργο, ασυγκρίτως μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη διακυβέρνηση άλλων κομμάτων. Αλλά αυτό το έργο πρέπει να προβληθεί. Δώσαμε στους πολίτες την δυνατότητα σε αυτόν τον τόπο να καταργηθεί η φτώχεια μέσα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα όπου κάθε πολίτης, όσο φτωχός και περιθωριοποιημένος κι αν είναι, θα παίρνει επίδομα από το κράτος. Δώσαμε την δυνατότητα στους πολίτες να μην ξανακαταβάλουν φόρων ακίνητης περιουσίας όταν σε άλλες χώρες έπεσαν κυβερνήσεις για τον φόρο ακίνητη περιουσίας ή αντίστοιχα εκλέγαν κυβερνήσεις με υπόσχεση για τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Κάποια πράγματα που ξεχνούνται επί τροχάλι. Δώσαμε και αποκαταστήσαμε μια διαχρονική αδικία 40 τόσων χρόνων το δικαίωμα στους εκμητρογωνίας πρόσφυγες. Μετά από 55 χρόνια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατόρθωσε να συνάψει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις Βρετανικές Βάσεις για ανάπτυξη. Μετά από την χρεοκοπία, καταφέραμε να βγάλουμε την οικονομία μπροστά με πλεονάσματα να επαναφέρουμε μισθούς και συντάξεις. Όταν σε άλλες χώρες ανανεώνουν απλώς όχι τους μισθούς και τις συντάξεις, τα μνημόνια που μειώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Δώσαμε και δίνουμε τη μάχη. Ο Υπουργός Οικονομικών αναβαθμίζει την οικονομία καθημερινά από τις 21 υποβαθμίσεις που υπέστη από εκείνη την τραγική παρέσθεση της αριστερής διακυβέρνησης. Δώσαμε και δίνουμε μάχη. Αλλά όλα αυτά πρέπει να βγουν μπροστά. Γιατί οφείλουμε αυτή την κυβέρνηση να την κρατήσουμε. Να την κρατήσουμε γιατί θα σας πω ότι όποτε αυτός ο τόπος έδιωξε κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από τη διακυβέρνηση οδηγήθηκε στην καταστροφική περιπέτεια. Όσον αυτή η κυβέρνηση είναι στην διακυβέρνηση του τόπου, όχι μόνο έσωσε τον τόπο από την περιπέτεια και την καταστροφή,
αλλά δίνει αυτή τη στιγμή τη μάχη για την διάσωση του τόπου και την επανένωση της πατρίδας μας και για το εθνικό θέμα. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, για ακόμα μια φορά, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί μας δώσετε τα χαμόγελα της νίκης, γιατί τα 40 χρόνια του Δημοκρατικού Συναγερμού στέφτηκαν με επιτυχία, γιατί αυτή η παράταξη θα συνεχίσει να κινείται με υπευθυνότητα απέναντι στον λαϊκισμό, στις ακρότητες και τις δημαγωγίες. Γιατί η παράταξη αυτή έχει και μέλλον και προοπτική. Ισχυρό δημοκρατικό